Στη λωρίδα της Γάζας διαπράτεται ένα ακόμα υπεριαλιστικό έγκλημα. Το κράτος του Ισραήλ και η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου με τη μορφή κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας συνεχίζει τις σφαγές των προηγούμενων χρόνων. Χτυπάει με τη στρατιωτική του μηχανή το λαό, τους άμαχους, τα παιδιά με χιλιάδες νεκρούς. Επιβάλλει καθολικό αποκλεισμό στερώντας τους κατοίκους από νερό, τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικά εφόδια και ηλεκτρικό ρεύμα. Προετοιμάζει χερσαία επέμβαση και γενοκτονία. Με θράσος οι θύτες του Ισραήλ μαζί με τους συμμάχους τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, της ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, κουνούν το δάχτυλο περί τρομοκρατίας και επικαλούνται το δικαίωμα του Ισραήλ να σφάζει ανθρωπιστικά. Αυτό που η κατοχική δύναμη του Ισραήλ, οι υπεριαλιστές των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι αστικές πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα βαφτίζουν εξτρεμισμό και τρομοκρατία, εμείς λέμε ότι είναι ο δίκαιος αγώνας ενός λαού. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει το αναφέρετο δικαίωμα να έχει πατρίδα, όπως και να αντισταθεί και να αποτινάξει τους βάρβαρους κατακτητές των εδαφών του.